Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Να πάμε όμως στην ενότητα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Τετάρτη, σήμερα είναι Τετάρτη, αντί για Παρασκευή. Αντί για Παρασκευή, ναι, σωστά, το ξεχάστηκα. Να πούμε ότι ξεχάσαμε στην κουβέντα νωρίτερα. Ο κύριος Καζάκης μιλά αύριο σε εκδήλωση στις 6 ώρα το απόγευμα, αύριο Πέμπτη, στο Παυσίλυπο. Ναι. Ο κύριος Καζάκης κάνει μια περιοδία αυτού το τρίμηνο, τετράμηνο στη Θεσσαλία. Αύριο θα μιλήσει στο Παυσίλυπο στην Καρδίτσα. Το Σάββατο θα είναι στο Βόλο. Την Παρασκευή θα μας δοθεί η δυνατότητα να πούμε περισσότερο με τον γραμματέα του ΕΠΑΜ γενικότερα για τις οικονομικές εξελίξεις. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως. Έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις του, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί τους. Έτσι. Τουλάχιστον μαθαίνεις κάποιες αλήθειες που δεν τις μπορείς να τις δεις το τελευταίο διάστημα να ακούγονται. Και να πούμε επίσης ότι ένα απόσπασμα και από τα σημερινά που είπε ο κ. Καζάκης θα μπορέσουν να το δουν κάποια στιγμή και στο site μας οι τηλεθεατές στο thessalia.tv.gr. Πάμε τώρα στην ενότητα. Αρχιτέκτονα, θα πούμε σήμερα. Σήμερα είναι αφιέρωμα στο συγκεκριμένο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον υπεύθυνο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε πρώτα το βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι, ο Σπύρος Μπαξεβάνος και ο Γιώργος Τσατσάκος. Να δούμε λοιπόν το βίντεο που αφορά στο συγκεκριμένο τμήμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε αναλυτικά. Είδατε μια σειρά από χώρους οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Κυριολεκτικά πέσατε πάνω στα μαθήματα και είχαμε και τη δυνατότητα βέβαια, παίρνοντας την άδεια από συναδέλφους και συναδέλφισσες, έτσι να πάρετε ορισμένες σκηνές. Αυτή τη στιγμή που ήρθατε, η σχολή βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και σε όλη το δυναμικό. Έχουμε μαθήματα που τρέχουν συνήθως μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ, αλλά ακόμα πιο συνήθως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και εμείς. Μένουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δουλεύοντας και απασχολούμενοι με τα ζητήματα της αρχιτεκτονικής και της θεωρίας. Κορμός των σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων είναι τα συνθετικά εργαστήρια, δηλαδή το τμήμα εκείνων της εκπαίδευσης και η θεωρία βέβαια, το τμήμα εκείνων της εκπαίδευσης με το οποίο παρέχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο πώς να σχεδιάζουν, να επιλύουν δηλαδή χώρους ζωής. Αυτή τη στιγμή το δικό μου εργαστήριο, για να σας πω ένα παράδειγμα που τρέχει, ασχολείται με το σχεδιασμό μιας βιβλιοθήκης σε μια πόλη της τάξης του Βόλου, με ένα πληθυσμό δηλαδή της τάξης της πόλης του Βόλου. Άλλα εργαστήρια σχεδιάζουν μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών. Ένα άλλο εργαστήριο σχεδιάζει μια περιοχή στο όριο μεταξύ του λιμανιού και των παλιών, της περιοχής των παλιών. Αυτά λοιπόν είναι ο κορμός της εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική. Μετά υπάρχει μια μεγάλη σειρά δευτερευόντων εργαστηρίων τα οποία εξειδικεύουν τη σκέψη και τις τεχνικές και τις πρακτικές των φοιτητών και των φοιτητριών σε πολύ διαφορετικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη εγώ αυτή τη στιγμή πάλι σχεδιάζω μια σειρά από κατοικίες οι οποίες είναι μεταλλικές και αυτόνομες ενεργειακά. Και μετά υπάρχει ένα μεγάλο τρίτο τμήμα μαθημάτων που είναι τα θεωρητικά μαθήματα και τα μαθήματα εξειδίκευσής τους στην τεχνολογία. Υπάρχει ένα καλά συγκροτημένο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα για να κρατάει τους Έλληνες από φύτους στη χώρα λίγο ακόμα και να τους δίνει και μια ευκαιρία, ειδικά στο context της ανεργίας και της κρίσης, να έχουν μια καθημερινή τριβή με την αρχιτεκτονική. Τώρα είμαστε λίγο σαν να μιλάμε για το βαθμό μηδέν του επαγγέλματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τη θεματική για τις φιλοδοξίες του μεταπτυχιακού, ανεξαρτήτως του πλαισίου της ελληνικής κρίσης, έχει μια αρκετά σύγχρονη, είναι στημένο με μια σύγχρονη οπτική,
Έχει πολλούς διεθνείς προσκεκλημένους, στελεχώνονται από ανθρώπους που διδάσκουν στο τμήμα, δηλαδή μέλη του τμήματος, αλλά και κάποιους ανθρώπους που έρχονται από την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, όντως, μετά το τέλος των σπουδών των παιδιών, εμείς θεωρώ εγώ, αλλά νομίζω και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι και συναδέλφες, ότι είμαστε ένα τμήμα, μια σχολή η οποία παρέχει υψηλότατη κατάρτιση, παρά τα όσα λέγονται βέβαια στα μέσα για το αντίθετο, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Μετά αυτό που κάνουμε, αυτό που είναι η εμπειρία μας δηλαδή, είναι να μιλάμε μαζί τους δικτυακά, γιατί όντως ταξιδεύουν καταρχήν τα παιδιά στο εξωτερικό, δηλαδή κάνουν και δεύτερο και τρίτο μεταπτυχιακό, ίσως και διδακτορικά, αλλά όντως έχουμε μια μεγάλη ομάδα παιδιών η οποία πλέον δουλεύει στο εξωτερικό. Το επίπεδο των σπουδών, το επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ υψηλής τάξης. Αυτό θα το δείτε αν επισκεφτείτε και το site. Αν παρελπίδα μπορέσετε και επισκεφτείτε το site της σχολής, δηλαδή τη δικτυακή της διεύθυνση, εκεί θα δείτε ποιοι είναι οι καθηγητές, ποιοι είναι οι καθηγήτριες και ποια είναι τα προσφερόμενα μαθήματα. Το πανεπιστήμιο είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν χρηματοδοτείται η έρευνα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε περισσότερο τους αποφύτους μας. Και πέρα από τα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, μπορεί να θέλαμε να έχουμε συνεργασίες με τους αποφύτους μας στην έρευνα και τη διδασκαλία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο σήμερα, γιατί δεν έχουμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Και όπως ξέρετε, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά για όλους τους εργαζόμενους στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είδαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα το βίντεο που αφορούσε στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Ιορδάνη Στυλίδη, τον οποίο φιλοξενούμε στο στούντιο του Βόλου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Στυλίδη. Καλησπέρα. Ένα βίντεο ιδιαίτερα ενδιαφέρον που μας έδωσε τις περισσότερα στοιχεία για το τμήμα και πολλά παράπονα βεβαίως ακούσαμε, όπως τις περισσότερες φορές και από τους συναδέλφους, για το πόσο βοήθεια υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας στο έργο σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε υποχωρήσει πάρα πολύ στο οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο της χρηματοδότησης. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι εφόσον καταφέρναμε με έναν θαυματουργό τρόπο να επανέλθουμε στην χρηματοδότηση του 2009, παραδείγματος χάρη, και να την διπλασιάσουμε, αυτό το συνολικό ποσό για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας είναι τόσο μικρό και είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί κάναμε αυτή την υποχώρηση σε πολιτικό επίπεδο και στρατηγικό επίπεδο, ενώ άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία πριν αρκετά χρόνια βέβαια, που βρεθήκαν σε μια ισχυρότατη οικονομική κρίση, επιλέξαν να τριπλασιάσουν τις δαπάνες για την παιδεία. Υπάρχουν γιατί, δηλαδή. Ναι, εντάξει, η απάντηση πρόκειται γιατί δεν υπάρχουν λεφτά τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αν το επαναλαμβάνω, αν σκεφτούμε για λίγο ποιο θα ήταν το ιδεώδες ποσό για το Πανεπιστήμιο, όπως είπα προηγουμένως, και το διπλασιάζαμε, το ποσό είναι κάτι παραπάνω από 500.000 για την κρισιμότητα της παιδείας και της νέας γενιάς που εκπαιδεύεται σε σχέση με την οικονομία και όλους τους άλλους παράγοντες στρατηγικούς της χώρας. Νομίζω ότι αυτό το ποσό όχι μόνο αξίζει να δοθεί, να συντηρηθεί και να ξαναδοθεί, αλλά αξίζει και να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Ναι, υπό την έννοια ότι εντάξει, ένα κομμάτι από τους φόρους, από το ΑΕΠ, πρέπει να γίνει εκεί. Από την άλλη, θα μπορούσε να πει κάποιος, επειδή ακριβώς περνάμε οικονομική κρίση, ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ότι θα μπορούσε από ένα βαλάντιο και πάνω, με βάση το ε1, να πληρώνουν δίδακτρα οι φοιτητές και έτσι να χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια.
Ναι, εντάξει, αλλά το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα. Το Σύνταγμα λέει ότι η παιδεία είναι δωρεάν και παρέχεται σε όλους τους Έλληνες. Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Χρόνια τώρα δεν συμβαίνει αυτό ούτως ή άλλως. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δηλαδή, αυτό που λέγεται δωρεάν παιδί είναι κατ' όνομα προφανώς δωρεάν παιδί ακόμα και τώρα. Έτσι, γιατί φανταστείτε. Από την πιο χαμηλή βαθμίδα να ξεκινήσει. Μια οικογένεια τι έχει πληρώσει φροντιστήρια, έτσι. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε στα δικά σας τώρα. Να μιλήσουμε για το τμήμα, ναι. Δεν το συζητάω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τμήμα, το οποίο έχει τη δικιά του ιστορία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι δεν είναι, το τμήμα των αρχιτεκτώνων. Ναι, έχει μια πολύ μικρή ιστορία. Δηλαδή το 1999 ξεκίνησε. Είχαμε πρόεδρο τον Παντελή τον Λαζαρίδη, ο οποίος τότε ήταν και πρίτανης. Mm-hmm. Ουσιαστικά θα λέγει κανένας, αν μπορώ να κάνω μια υπέρβαση της συζήτησης, ο κ. Λαζαρίδης ήταν ακριβώς αυτός που έφτιαξε το Πανεπιστήμιο και ουσιαστικά θα έλεγα επίσης, ουσιαστικότερα, αναμόρφωσε και την πόλη του Βόλου. Άρα δεν είναι πλεονασμός να πούμε ότι ήταν ο αρχιτέκτονας της αρχιτεκτονικής και του Πανεπιστήμιου. Ακριβώς. Το λέτε πολύ καλά. Έτσι, μάλιστα. Για πέστε μας λίγο για τα προγράμματα σπουδών. Μας παρακολουθούν, φαντάζομαι, και γονείς και ενδιαφερόμενοι υποψήφοι. Ναι. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν ίσως. Κοιτάξτε, συνήθως, γιατί δεν έχουμε πολλές επισκέψεις από τα λύκεια ή από τα γυμνάσια, ώστε μπορούμε να ενημερώσουμε απευθείας και καθηγητές και καθηγήτρες και προφανώς τους μαθητές για τα ζητήματα της ανωτάτης εκπαίδευσης και ειδικά της αρχιτεκτονικής. Το Τμήμα Αρχιτεκτώνων είναι, θα έλεγε κανένας, και αυτό δεν το λέω επειδή τυχαίνει να είμαι μέσα στο Τμήμα Αρχιτεκτώνων, από τα πιο λαμπρά παραδείγματα της ισχύως και της δυνατότητας της ανωτάτης εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο, γιατί παρά τα όσα ακούγονται από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης για την αδυναμία ή την αδυνατότητα των πανεπιστημίων, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ένα καλό παράδειγμα, το οποίο βέβαια δεν είναι παράδειγμα λόγου, είναι παράδειγμα ψηφιακό, είναι το να επισκεφτείτε, μια καλή δυνατότητα μάλλον, όχι παράδειγμα, είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και εκεί θα δείτε ακριβώς αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, την ισχύ του Τμήματος Αρχιτεκτώνων, γιατί εκεί μέσα θα δείτε την πληθώρα των δράσεων, οι οποίες είναι δράσεις οι οποίες εξαπλώνονται, θα λέγει κανένας, πλανητικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που είμαστε μια πάρα πολύ μικρή ομάδα, δηλαδή είμαστε 24 ενεργά μέλη ΔΕΠ, συμμετέχουν σε διεθνή υπερτοπικά συνέδρια και μετακινούνται στο εξωτερικό για μεγάλα εργαστήρια πολυεθνικά. Ένας μεγάλος αριθμός από φοιτητές και φοιτήτρες αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό με τα προγράμματα Erasmus. Παρουσιάζουμε δηλαδή με μια στοιχειώδη, πάλι το επαναλαμβάνω, χρηματοδότηση και εξαιτίας βέβαια μιας έκτακτης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πολύ ισχυρή κινητικότητα μέσα στο επίπεδο το ευρωπαϊκό καταρχήν και το παγκόσμιο σε δεύτερο. Επιστρέφουν όλοι αυτοί, κύριε Στυλίδη, ή παραμένουν εκεί? Κοιτάξτε, όσοι θα επιστρέψουν, θα επιστρέψουν και όσοι θα παραμείνουν, θα παραμείνουν. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι ακριβώς εκεί, με την έννοια του ότι. Και έχουμε αυτή την εμπειρία από την πόλη μας, από το Βόλο δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος παραδείγματος χάρη, υποθέτω εννοείται το εργασιακό. Έτσι. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ξαφνικά θα βρει μια δουλειά στο Μιλάνο ή στο Μόναχο, ουσιαστικά απέχει από εδώ, κυριολεκτικά δηλαδή από το Βόλο, 2 ώρες, με δεδομένο ότι με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη πας σε 2,5 ώρες. Δηλαδή, αυτό το κοντά και το μακριά, το έξω και το μέσα ουσιαστικά, έχουν αρχίσει και διαλύονται σαν έννοιες. Εγώ σε συζητήσεις που κάνω και με φοιτητές και με φοιτητές, παροτρύνω τα παιδιά, εφόσον βρουν μια ευκαιρία, καταρχήν να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν τον εαυτό τους. Δεν εννοείται ότι όταν θα βγει κάποιος έξω και θα πάει να δουλέψει σε ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο, θα τα βρει όλα ιδανικά. Πιθανόν δηλαδή να δουλέψει 2-3 χρόνια να αναγκαστεί να γυρίσει. Αλλά πάντα τους παροτρύνω να πάρουν αυτό το ρίσκο. Οι αποστάσεις είναι μικρές πλέον λόγω της τεχνολογίας, θα λέει κανένας. Και έχουμε και το αεροδρόμιο στην Αγχία, και καλά κάνετε. Ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε ότι η απόσταση μέχρι το έξω από το Μιλάνο, το Μπέργαμο, το αεροδρόμιο, είναι 1,5 ώρα. Δηλαδή, έτσι. 1,5 ώρα είναι μια μηδενική, θα λέγε κανένας, απόσταση χρόνου για να θεωρήσει κάποιος, ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή, ότι βρίσκεται μακριά από τον τόπο που διαμένει. Τώρα, αρχιτεκτονική, εγώ στο μυαλό μου την έχω ότι είναι προφανώς μια σχολή των θετικών επιστημών, αλλά είναι και μια σχολή του πολιτισμού και κουλτούρας. Θέλω να πιστεύω ότι κακώς δεν έχουμε καταλάβει ότι η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά είναι πολύ πιο μπροστά από άλλες αρχιτεκτονικές κληρονομιές που μετά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση ίσως να
έδωσαν ένα στίγμα. Κάποιος λέει, ας πούμε, ότι είναι ωραία η αρχιτεκτονική της Φλωρεντίας. Καμιά αντίρρηση. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει στον Παρθενώνα για να δει, για παράδειγμα, ότι οι Κίονες έχουν από τότε το χρυσό λόγο. Έτσι, που το λέει και. Ναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Εγώ αυτό που θέλω να δω είναι το στίγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που υπάρχει στη Θεσσαλία. Δηλαδή, βλέπω το εξής. Υπάρχει στα ορεινά μια σαρακατσάνικη κληρονομιά, αλλά και ένα κίτς που ήρθε από όσους έβαλαν στα ορεινά των οβολών τους. Γιατί πιθανότατα να μην υπήρχε Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Πλήνησης του Πηλίου, όπου εκεί πραγματικά έχουμε κρατήσει κάποια πράγματα. Υπάρχει. Όχι, το κίτς δεν είναι από τους Σαρακατσάνους. Όχι από τους Σαρακατσάνους. Από τους νεόπλουτους που πήραν αποζημιώσεις όταν απολυτρωθήκαν τα κτήματά τους, για παράδειγμα, στην πλαστήρα. Και μετά, ό,τι είδαν στο κολονάκι, πήγαν και το ξαναφτιάξαν στην πλαστήρα. Το έθεσε, σωστή, το βάζει τώρα. Έτσι, για να μην το έχουν παραξηγήσει, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Ναι. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ενδιαφέροντα κτίρια αρχιτεκτονικά, ακόμα και σε εμπορικές πολυκατοικίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, και στο Βόλο, κυρίως, Δευτεροβόντο, στη Λάρισα, Αστέρικα και στην Καρδίτσα, και βλέπουμε και αυτές τις σημειοπόλεις που έχουμε. Εδώ πώς παρεμβαίνει η αρχιτεκτονική σχολή? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτή η θεσμική ρύθμιση, της οποίας ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι πως το 90% του κτισμένου χώρου στην χώρα μας συμβαίνει, παράγεται δηλαδή, από τους πολικούς μηχανικούς και όχι από τους αρχιτέκτονες. αυτή είναι η μεγάλη και η τρομακτική αλήθεια. Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχουν λαμπερά παραδείγματα, τόσο μέσα στο παρελθόν μας, δηλαδή σε αυτό που λέμε παράδοση, αυτό που συνεχώς μετακινείται στο παρόν και θα το μετακινήσουμε εμείς. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Δηλαδή, ας πούμε, όπου υπάρχουν νεοκλασικά κτίρια και έχουν διατηρηθεί στις πόλεις, βλέπουμε πραγματικά ότι τότε υπήρχε μεράκι, έτσι. Ναι, τα παραδείγματα είναι πολλά και σε αυτά τα παραδείγματα υπάρχει μια ιεράρχηση. Υπάρχουν λαμπερές εξαιρετικές στιγμές σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας αυτής της συγκεκριμένης εσωτερικής γεωγραφίας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές λαμπερές στιγμές στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, η οποία σύγχρονη η αρχιτεκτονική είναι μοιρασμένη. Δηλαδή, ουσιαστικά η σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν είναι η αρχιτεκτονική των Ελβετών, των Γερμανών, των Ιταλών ή των Ελλήνων. Είναι η μεγάλη, η νέα παράδοση, θα λέγανε, η νέα ευρωπαϊκή παράδοση, η παγκόσμια παράδοση, τη οποία πρέπει να γινόμαστε μέτοχοι. Πάντως, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι την πολιτιστική αρχιτεκτονική μας κληρονομιά δεσκόντουσε η αντιπαροχή, έτσι? Συνέβαλε πάρα πολύ και αυτό. Συνέβαλε πάρα πολύ και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς συνηθίζουμε και στο τμήμα μέσα να χρησιμοποιούμε μαζί με τον όρο αρχιτεκτονική και τις συνδηλώσεις του, ό,τι μεταφέρει αυτός ο όρος δηλαδή, να χρησιμοποιούμε και τον όρο κατοίκηση. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ίδια η ζωή ανεξάρτητα από το κέλυφός της. Δηλαδή, βρίσκουμε τρομακτικό ενδιαφέρον να κοιτάμε τους ανθρώπους, να μιλάμε για αυτούς, να γράφουμε για αυτούς, ανεξάρτητα αν το κέλυφος, δηλαδή η πολυκατοικία σε προκειμένη περίπτωση, μια και αναφερόμαστε σε αυτήν, αντιστοιχεί στις προδιαγραφές, στις παραμέτρους ή στις επιθυμίες, ή στις καλύτερες επιθυμίες μας. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο τρέχουμε, μάλλον το τρέχουμε μέσα στο τμήμα, το κυνηγάμε, είναι το να επισκεφτούμε τα κτίρια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η αρχιτεκτονική από τα κτίρια δεν γίνεται. Έτσι. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή, στις 19 του μηνός, θα φύγω για την Κεντρική Ευρώπη, για το Βερολίνο, όπου ουσιαστικά θα κυνηγήσουμε να δούμε τα μεγάλα βήματα της αρχιτεκτονικής της τελευταίας πεντηκονταετίας. Θα περάσουμε δηλαδή από αυτό που ορίζεται προηγουμένως σαν νέο κλασικισμό. Θα πάμε στον Bauhaus, στον Dessau, στο σχολείο δηλαδή από το οποίο ξεκίνησε το μοντέρνο κίνημα, και μετά θα γυρίσουμε στο Μόναχο να δούμε κτίρια τα οποία παρήχθησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε πλέον τους υπολογιστές. Κτίρια δηλαδή τα οποία ουσιαστικά, των οποίων οι μορφολογίες, ας το πούμε έτσι, είναι τόσο εξτρεμιστικές μορφολογίες. Σωστά. Σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνολογία που ξέραμε μέχρι τώρα, το τσιμέντο, ναι, το συνδροπαγές και σκυρόδαμα. Θα κάνω λοιπόν ένα ταξίδι on the road, όπως λέω στους φοιτητές μου, για να εντοπίσουμε και να κατοικήσουμε για μία ώρα, για δύο ώρες, για τρεις ώρες αυτά τα κτίρια, να δούμε το εσωτερικό τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι επίσης της δυναμικής του τμήματος, γιατί το τμήμα δεν δουλεύει μόνο στο συγκεκριμένο κτίριο, έτσι, στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο, έτσι, αλλά ανοίγεται προς τον κόσμο. Τέτοια κτίρια υπάρχουν στη χώρα μας? Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα παραδείγματα. Μην ξεχνάτε, μια και το αναφέρατε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει ο διαγωνισμός για το κτίριο, το μουσείο το οποίο θα στεγάσει το πλοίο της Αργούς. Το οποίο, εντάξει, το αποτέλεσμα θα βγει, υποθέτω, σε ένα μήνα από τώρα. Οπότε θα δούμε την έκθεση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη του Βόλου και εξαιτίας του Δήμου του Βόλου. Θα δούμε την έκθεση λοιπόν και εκεί θα δείτε δείγματα. Ας πούμε, ο συνάδελφός σας του Βερολίνου, το οποίο θα επισκεφτείτε εσείς,
σε ποια κτίρια θα έφερνε τους δικούς του φοιτητές στη χώρα μας. Ή στη Θεσσαλία, το μικρό. Ή στη Θεσσαλία, έτσι, ναι. Στη Θεσσαλία δεν μπορώ να σκεφτώ πρόχειρα, αλλά νομίζω στην Αθήνα θα πήγαινε κατευθείαν τα παιδιά στο νέο μουσείο της Ακρόπολης. Σωστά. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Ναι. Αλλά από ό,τι αλλάζουν πληροφορία και συσσωρεύουμε πληροφορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η σχολή μας είναι ένα θησαυροφυλάκιο πληροφορίας. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στο Πύλιο θα μπορούσε να έρθει. Γιατί ναι, εκεί για να δει την πλειοή την αρχιτεκτονική, βεβαίως. Ναι. Και μάλιστα... ή στην Αγιά, γιατί και εδώ έχουν γίνει πράγματα. Στην Ταξοχώρη, ας πούμε, για παράδειγμα. Βεβαίως, και μάλιστα θυμάμαι πριν 2 χρόνια που είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο. Στα Μπελάκια. Ναι, ένα πάρα πολύ μεγάλο εργαστήριο σχεδιασμού και ήρθαν να φανταστείτε σχολές ακόμα και από την Αργεντινή. Όταν κάναμε το ταξίδι προσφοράς, δηλαδή πήραμε τους καθηγητές και τις καθηγήτρες και τους ανεβάσαμε στο Πύλιο, μείναν κυριολεκτικά άναυδοι. Εντοπίζοντας είτε ολόκληρα σύνολα, είτε λεπτομέρειες από υπάρχοντα ή μισοκατεστρεμένα σύνολα της παράδοσης, όπως το ορίζουμε, και είχαν μαγευτεί για τις πλαστικές τους δυνατότητες. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αρχιτεκτονική. Ναι. Δεν υπήρχε ορισμένος αρχιτέκτονας, έτσι. Πετε μου κάτι. Επειδή την εποχή που εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο δεν ήταν πολύ τη μοδός αυτό, γιατί το πετρέλαιο ήταν φθηνό. Φαντάζομαι ότι μετά από τόσες δεκαετίες που έχει η ενέργεια γίνει το ζητούμενο, φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι αυτού του τμήματος είναι και πώς φτιάχνουμε ενεργειακά σωστά και αρχιτεκτονικά λειτουργικά κτίρια, έτσι δεν είναι? Με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο καινούργιο στοίχημα. Είναι μια προβολή, θα έλεγα, μια στρατηγική επιλογή που ήδη έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πλέον. Σας το λέω γιατί ως μηχανολόγος πάντοτε μάλλον με τους αρχιτέκτονες, γιατί δεν έβγαιναν οι συντελεστές θερμομόνωσης. Άρα το ξέρετε καλύτερα. Είχε πολύ γυάλινη επιφάνεια η ιστορία. Ακριβώς. Αλλά τώρα πλέον έχουν προσαρμοστεί και αυτοί. Φανταστείτε ότι χθες το απόγευμα είχαμε μια διπλωματική ενός από τους καλούς φοιτητές της αρχιτεκτονικής, που όλο το σκεπτικό και όλη η στρατηγική της διπλωματικής του είναι ακριβώς αυτό, να φτιάξει ένα κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο σχεδόν το βυθίσαμε μέσα στο έδαφος. Για να διαγνωστεί και να κερδιθεί δηλαδή όλο αυτό το θερμικό πλεονέκτημα. Από τη θερμοκρασία που έχει το ίδιο το έδαφος. Ακριβώς. Την εντροπία που κρατάει. Για τους ενδιαφερόμενους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θέλουν να μας ακούν, υπάρχουν στο τμήμα? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τρέχει αυτή τη στιγμή, είναι ενεργό. Από ό,τι είδα στο φιλμ που δείξατε λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, η κυρία Σοφία Βυζοβίτη, που ουσιαστικά είναι η βοηθός διευθυντού, ας το πούμε έτσι, του προγράμματος αυτού, νομίζω εξήγησε με μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια τις παραμέτρους. Το πρόγραμμα αυτό αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 25 φοιτητές, αν δεν κάνω λάθος. Και σήμερα το βράδυ έρχεται ένας πολύ σημαντικός νέος αρχιτέκτονας από την Ιαπωνία, ο οποίος θα περάσει 1-2 εβδομάδες με τα παιδιά, φτιάχνοντας ένα μικρό εσωτερικό εργαστήριο μέσα στο μεγάλο εργαστήριο που λέγεται Πρόγραμμα Σπουδών. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Επειδή μας βλέπουν πιθανότατα και υποψήφοι, αυριανοί ενδιαφερόμενοι φοιτητές, υπάρχει δυνατότητα να επισκεφθούν το site, να δουν το πρόγραμμα σπουδών. Φαντάζομαι ότι αυτό που βγαίνει από την κουβέντα μας είναι ότι ξεκινώντας ένα μπάτσελο στην αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανοίγουν τα φτερά τους, όπως πολύ σωστά είπατε, για όλο τον κόσμο. Έτσι, ναι. Γιατί περνάει και μια περιπέτεια η χώρα μας και πολλά παιδιά το σκέφτονται. Ωραία, να πάρω ένα πρώτο πτυχίο εδώ και ίσως να κάνω ένα μεταπτυχιακό, να δω αν μπορέσω να βρω δυνατότητα για δουλειά και αλλού. Με την ελπίδα ότι μέχρι να το κάνω αυτό, συμβαίνει κατά κόρον. Έτσι. Όταν θα επιστρέψω, πιθανόν να έχει περάσει και η κρίση από την Ελλάδα, γιατί σύμφωνα με τους Τροϊκανούς, 40 είναι, θα περάσει κάποια στιγμή. 40-50 χρόνια θα είμαστε μια χαρά. Ναι. Τι λέτε? Το ερώτημα ποιο ήτανε? Το ερώτημα είναι αν πραγματικά θα πρέπει να επιλέξουν συγκεκριμένη σχολή, έχοντας στο μυαλό ότι και εδώ μπορούν να μεγαλουργήσουν, να σταδιοδρομήσουν, αλλά και στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο. Το ranking, δηλαδή, να το πω έτσι πιο πεζά. Ναι, ένα μεγάλο και κρίσιμο στοιχείο της ταυτότητας της σχολής είναι ότι μαζί με τον κεντρικό πυρήνα των συνθητικών εργαστηρίων που ουσιαστικά σκοπεύει στην ενίσχυση της σκέψης καταρχήν και τις πρακτικές των φοιτητών και των φοιτητριών για το κτισμένο. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν της παράπλευρης αλλά ουσιώδης πλέον πληροφορίας που δίνουμε είναι πληροφορίες και ειδικά μαθήματα για τον εσωτερικό χώρο, πληροφορίες και ειδικά μαθήματα για τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Δηλαδή ουσιαστικά ενισχύουμε τη δυνατότητα των φοιτητών και των φοιτητριών να εμπλακούν και με άλλα ζητήματα, όπως κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα προηγουμένως, ο βιομηχανικός σχεδιασμός, με ζητήματα τρέχοντα που θα έλεγε κανένας σχεδόν ανοίγουν τις πόρτες σε μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης.
Με την ευκαιρία του ερωτήματός σας και τον όσο είπατε πριν από λίγο, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα στα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τρίτη, στη Δευτέρα Λυκείου, να επισκεφτούν τη σχολή. Αυτό είναι πιο καλό. Θα έλεγε κανένας να έρθουν με έναν πιο ευρηματικό τρόπο να παρακολουθήσουν και ένα μάθημα. Γιατί όχι, ας πούμε έτσι. Για να εμπλακούν λίγο με την ιδέα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, όσοι βρίσκονται έξω από τη σχολή, όχι μόνο από τη δικιά μας και από άλλες σχολές του Πολυτεχνείου, έχουν μια πολύ περιορισμένη ιδέα για το τι συμβαίνει μέσα στις σχολές. Επαναλαμβάνω ότι η σχολή μας και υποθέτω και άλλες σχολές του Πολυτεχνείου, ειδικά που ξέρω, είναι θησαυροφυλάκια ιδεών και πρακτικών. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλη συμπαγή, συσσωρευμένη γνώση. Εγώ έχω τη χαρά και την τύχη να φτιάχνω μια σειρά από εργαστήρια. 12 αυτή τη στιγμή έχουν συμπληρωθεί. Μας καλούν ομάδες φοιτητών και φοιτητριών και έναν ή δύο επιβλέποντες καθηγητές. Κοινότητες της περιφέρειας ή γύρω κοινότητες της Θεσσαλίας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, μας φιλοξενούν για 6-7 μέρες και μας δίνουν ένα χωρικό πρόβλημα. Λένε, παράδειγμα τους χάρη, τι θα κάνουμε με την πλατεία μας που δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τι θα κάνουμε με. Να λοιπόν και η όσμωση με την τοπική οικονομία και την. Και γίνεται και μια ανταλλαγή ισίσων, δηλαδή αυτοί μας φιλοξενούν, δεν θα λέγει κανένας, και εμείς τους επιστρέφουμε όταν φεύγουμε μια σειρά από σχέδια, ιδέες βέβαια, όχι. Πολύ σημαντικό. Πόσους φοιτητές έχετε στα. Έχουμε 500 οπωσδήποτε. 500 ενεργούς. Τώρα λίγο πάνω πρέπει να είναι, αλλά. Φαντάζομαι πολύ είναι από την κεντρική Ελλάδα, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, θα επιχειρήσω να δω τι κρύβεται πίσω από το ερώτημά σας. Ναι. Πριν 2 χρόνια που ήμασταν ακριβώς στην ακμή της κρίσης, είχαν περάσει πάρα πολλά παιδιά και σε μια συνάντηση που κάναμε με τους συναδέλφους τους είχα πει ότι. Μην χαίρεστε για αυτόν τον αριθμό που πέρασε, να δούμε πόσοι θα έρθουν. Έχοντας στο μυαλό μου ότι τελικά αυτοί που θα μπορέσουν να έρθουν θα είναι πάρα πολύ λίγοι, γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους υποστηρίξουν. Ευτυχώς και ήταν μια θαυμαστή στιγμή, όταν ήρθε η στιγμή να χαιρετήσουμε το πρώτο έτος, να τους καλοδεχτούμε μέσα στην σχολή, ήταν όλοι εκεί. Δηλαδή φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, με οποιοδήποτε τίμημα, η ελληνική οικογένεια δεν οπισθοχωρεί καθόλου στην ανωτάτη εκπαίδευση των παιδιών της. Ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο. Και βέβαια αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος και για τους ενδιαφερόμενους που ψηφίωσαν, δει πόσοι παρακολουθούν ένα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο εν όψη των εξετάσεων που θα δώσουν για την εκπαίδευση. Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν σταματήσει να είναι πολύ ψηλοί από πάντα. Δηλαδή δεν έχει το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δεν έχει σταματήσει σχεδόν ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε διαπιστώσει. Εντάξει, εγώ θα σας αποκαλύψω τι έκρυβε η ερώτησή μου. Βλέπω το τελευταίο διάστημα μια πτώση γενικά στις πολυτεχνικές σχολές και είναι λογικό λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρώτη που επλήγη ήταν η οικοδομή και την είχαμε συνδέσει λίγο το Πολυτεχνείο κακώς, μόνο με την οικοδομή. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά ανακτάται η εμπιστοσύνη στις πολυτεχνικές σχολές και καλά κάνουν έτσι, τα παιδιά, γιατί είναι από τις πιο παραγωγικές σχολές. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε μια οικονομία εξωστρεφής, πρέπει να έχουμε μηχανικούς κακά τα ψέματα. Μα είναι το ισχυρό υπόβαθρο της οικονομίας η μηχανική. Ποιος άλλος θα το κάνει. Μόνο οι μηχανικοί θα το κάνουν. Αυτό να το πείτε στους δικηγόρους. Ναι. Θα φροντίσω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στυλίδη. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Καλή επιτυχία και έτσι γενικά. Και όποτε θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συνάντηση στη σχολή. Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως και να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσάς σας ευχαριστούμε. Αύριο το μεσημέρι θα τα πούμε τη γνωστή ώρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχές από μένα και το Γιάννη. Γεια σας.